θάλασσα COVID-free νησί, νομίζω ότι θα έχουμε την τιμητική μας. Τον τουρισμό ετοιμάζεται να υποδεχτεί η Αλόνισος. Αισιοδοξούμε για το καλύτερο, γιατί έχουμε μια καλή ποιότητα. Το νησί μας είναι πάρα πολύ όμορφο. Με το πλοίο της γραμμής φτάσαμε στο Πατητήρι, το επίνιο της Αλονίσου. Με 67 χιλιόμετρα πανέμορφων ακτών, το μικρότερο νησί των Σπαράδων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή άνοδο στον τουρισμό. Ελπίζουμε σίγουρα σε μια καλύτερη από πέρσι χρονιά. Καθώς προχωράει και το πρόγραμμα των εμβολιασμών, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα νιώσουν πιο άνετα να επισκεφθούν τα νησιά μας. Ένας μοναδικός βιότοπος στο θαλάσσιο πάρκο. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο που εδώ και χρόνια είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με πολύ τα ερήμο νησιά μέσα, και οι ιστιοπλόοι έρχονται παραπάνω από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Καταδύσεις στον εντυπωσιακό βυθό της. Από πέρυσι που μας άνοιξε το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας και εν αναμονή να ανοίξουν και τα υπόλοιπα ναυάγια, η Αλόνισος μπαίνει σιγά σιγά στον παγκόσμιο καταδυτικό χάρτη. Απολαμβάνει τα χάδια, φιλική και παιχνιδιάρα. Στη θάλασσα γύρω από το νησί διαβιούν περίπου 75 φώκες μονάχους που συχνά βγαίνουν στην παραλία πολύ φιλικές με τους ανθρώπους. Αξιοθέατο και είναι φιλικές οι περισσότερες. Ένα από τα αξιοθέατα του νησιού είναι οι σπηλιές έξω από το λιμάνι Πόλος Έλξης για χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, προσβάσιμες με βάρκα ή με σκάφη. Κάνουν μπάνιο εδώ και είναι και πολύ καθαρά τα νερά για κολύμπι.